Άρνος Online Education, η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας, arnos.gr. Συνεχίζουμε λοιπόν, παιδιά, με την άσκηση με το πρόβλημα 2 πάνω στην παράγραφο 5.2, προβλήματα με ποσοστά. Λέει, κεφάλαιο λέει 80.000 ευρώ κατατέθηκε σε ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου με επιτόκιο 4,5% το χρόνο. Ποιος θα είναι, λέει, ο τόκος στο τέλος του πρώτου έτους. Πριν πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε λίγο τις άγνωστες λέξεις. Τι σημαίνει τόκος? Όταν πηγαίνει, παιδιά, κάποιος και δανείζεται χρήματα από κάποιον άλλον ή από μια τράπεζα, δηλαδή παράδειγμα πηγαίνει ο Δημήτρης και παίρνει ένα δάνειο. Τώρα αυτό το δάνειο μπορεί να το πάρει από μια τράπεζα, για παράδειγμα, ή από ένα γνωστό ή από ένα άλλο πρόσωπο, έτσι. Λοιπόν, ο Δημήτρης λοιπόν παίρνει ένα δάνειο, ένα συγκεκριμένο ποσό. Ένα ποσό 20.000 ευρώ. Λοιπόν, και αυτό το δάνειο το παίρνει για ένα χρόνο. Ωραία. Με το που θα τελειώσει, παιδιά, αυτός ο χρόνος, τότε ο Δημήτρης, για να είναι δίκαιος, πρέπει να επιστρέψει εκτός από τις 20.000 ευρώ, έτσι. Παίρνει το δάνειο, κάνει τη δουλειά του, μετά δεν πρέπει να το επιστρέψει από εκεί που το δανείστηκε. Λοιπόν, ο Δημήτρης λοιπόν πρέπει στο τέλος του χρόνου να επιστρέψει στην τράπεζα ή στο πρόσωπο από τον οποίο δανείστηκε, πρέπει να επιστρέψει όχι μόνο τις 20.000 ευρώ που δανείστηκε, αλλά πρέπει να επιστρέψει, παιδιά, και μία αμοιβή. Λοιπόν, αυτή η αμοιβή, η αποζημίωση δηλαδή που θα πρέπει επίσης να πληρώσει στην τράπεζα, η αποζημίωση για το χρηματικό ποσό που χρησιμοποίησε, για το χρονικό διάστημα που το χρησιμοποίησε, αυτή η αμοιβή λοιπόν που θα πρέπει ο Δημήτρης επιπροσθέτως να δώσει στην τράπεζα, αυτή, παιδιά, λέγεται τόκος. Είναι η αποζημίωση. Η αμοιβή δηλαδή που θα πρέπει επιπλέον να δώσει ο Δημήτρης στην τράπεζα ή στο πρόσωπο τον οποίο δανείστηκε, λοιπόν, είναι η αμοιβή για το χρηματικό ποσό το οποίο δανείστηκε γι' αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, τώρα, παιδιά, αν εμείς πάρουμε τον τόκο και αυτό τον τόκο τον διαιρέσουμε με το αρχικό κεφάλαιο, δηλαδή με το χρηματικό ποσό το οποίο είχαμε δανειστεί στην αρχή, αν διαιρέσουμε λοιπόν τον τόκο με αυτό το χρηματικό κεφάλαιο που είχαμε δανειστεί, το νουμεράκι που προκύπτει λέγεται επιτόκιο. Και το επιτόκιο, παιδιά, πάντα εκφράζεται σαν ποσοστό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εμείς τι έχουμε. Κεφάλαιο λέει 80.000 ευρώ κατατέθηκε σε λογαριασμό ταμιευτήριου με επιτόκιο 4,5% το χρόνο. Ωραία. Αυτό, παιδιά, ουσιαστικά τι σημαίνει? 4,5% είναι το επιτόκιο. Δηλαδή αυτό το επιτόκιο, το 4,5%, έχει προκύψει από τη διαίρεση του τόκου με το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο είναι το ποσό το οποίο κατατέθηκε, λέει, στο λογαριασμό ταμιευτήριου, δηλαδή 80.000 ευρώ. Από αυτή τη διαίρεση, λοιπόν, αν πάρω τον τόκο και το διαιρέσω με το κεφάλαιο των 80.000 ευρώ, από αυτή τη διαίρεση προκύπτει το επιτόκιο που είναι 4,5%. Ποιος θα είναι ο τόκος, λέει, στο τέλος του πρώτου έτους? Ωραία, παιδιά, από αυτήν εδώ τη σχέση, άμα λύσω αυτή τη σχέση, δεν μπορούμε να βρούμε τον τόκο πόσο είναι. Και μάλιστα εδώ, παιδιά, μπορούμε να κάνουμε χιαστή. Δηλαδή, αν πολλαπλασιάσουμε αυτά τα δύο, ένα επί τον τόκο, ένα επί τόκος είναι ο τόκος. 80.000 επί 4,5%, δηλαδή 80.000 επί 4,5%. Και μάλιστα, αν απλοποιήσουμε, παιδιά, τα δύο μηδενικά κάτω και τα δύο πάνω, ουσιαστικά, παιδιά, είναι ο πολλαπλασιασμός 800 επί 4,5 διά 1. 800 επί 4,5, παιδιά, ουσιαστικά μας κάνει 3.600 ευρώ. Αυτός, παιδιά, είναι ο τόκος. Ο τόκος, λοιπόν, που ζητάει στο α ερώτημα είναι 3.600 ευρώ. Τώρα, παιδιά, αυτό μπορούμε να το βρούμε και με έναν άλλο τρόπο. Λοιπόν, το 4,5% είπαμε ότι είναι, παιδιά, το επιτόκιο. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Ότι αν αρχικά είχαμε ένα κεφάλαιο 100 ευρώ, τότε ο τόκος, όπως τον εξηγήσαμε, είναι τα 4,5 ευρώ.
Εντάξει, αυτό παιδιά σημαίνει 4,5%. Τις 100 ότι αν αρχικά το κεφάλαιο ήταν 100 ευρώ, ο τόκος είναι τα 4,5. Ναι, αλλά το κεφάλαιό μας δεν είναι 100 ευρώ. Το κεφάλαιό μας, παιδιά, σύμφωνα με την άσκηση, είναι 80.000 ευρώ. Σε αυτό το κεφάλαιο, λοιπόν, ποιος είναι ο τόκος που αντίστοιχε. Μπορείτε, παιδιά, να το βρείτε και έτσι. Εντάξει. Τώρα, θες να κάνεις χιαστή, έτσι, θες να διαμορφώσεις τους ίσους λόγους, δηλαδή 100 προς 80.000 μας κάνει 4,5 προς χ. Να το. Απλοποιούμε 2 μηδενικά πάνω και 2 κάτω. Είναι σαν να διαιρούμε πάνω και κάτω με το 100, οπότε πάνω έχουμε το 1 και κάτω έχουμε το 800. Να το γράψουμε και λίγο καλύτερα. 800, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, άμα κάνουμε παιδιά χιαστή, έχουμε 1 επί χ, δηλαδή χ, ίσον 4,5 επί 800. Ένα το 4,5 παιδιά επί 800, όπως κάναμε και πριν, θα μας δώσει τον τόκο που είναι 3.600 ευρώ. Να το. Λοιπόν, αυτός παιδιά είναι ο τόκος, 3.600 ευρώ στο τέλος του πρώτου έτους, δηλαδή με το που λύγει η προθεσμία, με το που λύγει η προθεσμία δηλαδή για αυτό το χρηματικό ποσό. Ο τόκος λοιπόν που ζητούσε η άσκηση είναι 3.600 ευρώ. Άρα παιδιά κοιτάξτε, ουσιαστικά εδώ πέρα τι καταλαβαίνουμε, ότι ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή που μελετάμε με κατέθεση στην τράπεζα 80.000 ευρώ. Κατέθεση σαν λογαριασμό, έτσι. Ωραία. Στο τέλος του πρώτου έτους, δηλαδή μετά από ένα χρόνο, στο τέλος του πρώτου έτους, μετά το πρώτο χρόνο δηλαδή, έτσι, μετά από ένα έτος, αυτά τα χρήματα, παιδιά, θα έχουν αυξηθεί. Δεν θα είναι 80.000 ευρώ που κατέθεσε ο άνθρωπος στο λογαριασμό, αλλά θα είναι 80.000 συν τον τόκο, δηλαδή 80.000 συν 3.600 ευρώ. Εντάξει, όταν καταθέτεις χρήματα στην τράπεζα για ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, τότε παιδιά στο τέλος της χρονικής περίοδου δεν θα έχεις μόνο τα χρήματα που έβαλες στην αρχή, αλλά θα έχεις και ακόμη περισσότερα, γιατί παιδιά μπαίνουν μέσα και οι τόκοι, εντάξει. Οπότε το χρηματικό ποσό αυξάνεται, δεν είναι το ίδιο με αυτό που έβαλε στην αρχή. Οπότε στο τέλος του πρώτου έτους, παιδιά, ο άνθρωπος θα έχει 80 και άλλες 3.600, άρα θα έχει 83.600 ευρώ μέσα στο λογαριασμό του. Ωραία. Οπότε έχετε, παιδιά, το ερώτημα β και μας λέει ποιος θα είναι ο τόκος στο τέλος του δεύτερου έτους, αν ο τόκος του πρώτου έτους κεφαλοποιηθεί. Λοιπόν, αυτό, παιδάκι, πρακτικά τι σημαίνει? Ότι μόλις περάσει ένα ακόμη έτος, δηλαδή μετά από ένα ακόμη έτος. Πέρασε ήδη ένα έτος και περνάει κι άλλο ένα. Οπότε παιδιά πλέον ερχόμαστε για να μιλήσουμε τι θα συμβεί στο τέλος του δεύτερου πλέον έτους. Λοιπόν, εδώ παιδιά τι θα έχουμε. Τώρα τα χρήματα του ανθρώπου στην τράπεζα δεν είναι 80.000, αυτά τα ξεχνάμε. Πάει, τελειώσαμε. Τώρα είναι περισσότερο, είναι 83.600 ευρώ. Άρα ό,τι κάνουμε, θα το κάνουμε με γνώμονα τα καινούργια χρήματα που έχουν μαζευτεί στο λογαριασμό. 83.600 ευρώ. Άρα με αφορμή αυτό το κεφάλαιο τώρα, λοιπόν, ποιος θα είναι ο τόκος που θα έχει προκύψει στο τέλος του επόμενου έτους. Θα κάνουμε παιδιά ό,τι κάναμε και πριν. Όπως με σημείο αναφοράς στις 80.000 ευρώ βρήκαμε τον τόκο, έτσι ακριβώς με την ίδια λογική, με σημείο αναφοράς στις 83.600 ευρώ, θα βρούμε ποιος θα είναι ο καινούριος τόκος. Λοιπόν, για να τον δούμε. Το επιτόκιο είναι 4,5%. Οπότε, το επιτόκιο, παιδιά, όπως γνωρίζουμε, προκύπτει εάν πάρουμε τον τόκο και τον διαιρέσουμε με το κεφάλαιο. Ωραία. Εμείς, παιδιά, το επιτόκιο ξέρουμε πόσο είναι, μας έχει δώσει η άσκηση ότι είναι 4,5%. Το κεφάλαιο επίσης το ξέρουμε, είναι το καινούριο πλέον κεφάλαιο, είναι 83.600 ευρώ. Οπότε, παιδιά, εάν λύσουμε αυτή τη σχέση και κάνουμε χιαστή, σταυρωτά γινόμενα δηλαδή, έχουμε 1 επί τόκος, δηλαδή τόκος, ίσον 4,5%, δηλαδή 4,5 εκατοστά, επί 83.600.
τα δύο μηδενικά κάτω και τα δύο πάνω μπορούμε να τα απλοποιήσουμε, οπότε παιδιά είναι σαν να κάνουμε την πράξη 836 επί 4,5. Αν τα πολλαπλασιάσουμε παιδιά αυτά δύο μεταξύ τους, το αποτέλεσμα που θα πάρουμε τελικά θα είναι πόσο, για να δούμε. 4,5 επί 3 επί 3, 83,6, δηλαδή 4,5 επί 836, άρα τελικά θα μας δώσει 3.762 ευρώ. Άρα παιδιά αυτός είναι ο τόκος που θα προκύψει στο τέλος του επόμενου έτους. Ένας άλλος τόπος παιδιά για να το βρείτε είναι ως εξής. Όπως λέγαμε και πριν, όταν λέμε επιτόκιο 4,5%, τι σημαίνει? Ότι αν έχεις εσύ ένα κεφάλαιο, το οποίο κεφάλαιο είναι 100 ευρώ, τότε ο τόκος που θα έχει μαζευτεί στο τέλος του έτους θα είναι 4,5 ευρώ. Αυτό παιδιά σημαίνει 4,5%, δηλαδή με σημείο αναφοράς το 100, έτσι. Να, αλλά το κεφάλαιό μας δεν είναι 100 ευρώ, το κεφάλαιό μας είναι 83.600 ευρώ. Παιδιά, η απλή μέθοδος των τριών. Αφού στο κεφάλαιο των 100 ευρώ ο τόκος είναι 4,5 ευρώ, άρα στο κεφάλαιο των 83.600 ευρώ ο τόκος πόσο είναι? Να το. Και πάλι με τα ίδια λογική, παιδιά, θα κάνουμε τα ίδια. Να το. Και εδώ, άμα θέλετε, παιδιά, για να το κάνουμε και με ίσους λόγους, θα έχουμε 100 προς 83.600 ίσον με 4,5 προς χ. Να το. Μπορείς να απλοποιήσεις μάλιστα και δύο μηδενικά πάνω και δύο κάτω για να απλοποιηθεί η σχέση, άρα είναι 1 προς 836. Και κάνουμε χιαστή. 1 επί χ μας κάνει χ, 836 επί 4,5, άρα βρίσκουμε παιδιά και έτσι ότι το χ είναι 3.762 ευρώ. Με όποιο τρόπο παιδιά και να το κάνετε, το ίδιο θα βγάλουμε. Λοιπόν, ο τόκος λοιπόν που θα έχει προκύψει στο τέλος του επόμενου έτους, δηλαδή συγκεντρωτικά στο τέλος του δεύτερου έτους όπως ζητάει το ερώτημα Β, είναι 3.762 ευρώ. Λοιπόν, και ολοκληρώθηκε παιδιά το πρόβλημα 2 πάνω στο κεφάλαιο των ποσοστών. Λοιπόν, απολαύσαμε παιδιά μια καλή άσκηση από το 5.2, από το κεφάλαιο προβλήματα με ποσοστά, από την παράγραφο 5.2 του κεφαλαίου 5 ποσοστά. Στο εξώφυλλο παιδιά του βιβλίου βλέπουμε το μαθηματικό Απολλώνιος ο Περγίος που έζησε από το 265 π.Χ. έως το 170 π.Χ. Απολαυστική άσκηση παιδιά, συνεχίζουμε στο επόμενο μάθημα με την άσκηση 3. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Συνεχίζονται παιδιά στη διδασκαλία μας στο annos.gr και η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας annos.gr. Συνεχίζουμε με πίστη, αγάπη και μεράκι για το στόχο και με την επικοινωνία και τη θετική μας αλληλεπίδραση παιδάκια στο info@annos.gr για οτιδήποτε χρειαστείτε, μαζί φτάνουμε στην επιτυχία. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά για τη φιλότιμη και αξιέπαινή σας προσπάθεια και να έχετε υγεία, καλή δύναμη και όλα τα καλά του Θεού, εσείς, η οικογένειά σας και όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να είστε πάντα καλά παιδάκια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.